Καμία σχέση. Γι' αυτό και αυτοονομάστηκαν λαϊκή δημοκρατία. Ναι. Δεν έχουν δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε και πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Όχι, ρωτώ εγώ. Ήμαρτον, δηλαδή. Όχι, ρωτάω. Αυτοί ακριβώς. Ναι, μα γι' αυτό δεν γνωρίζουν. Μα τι έχουν ιδεολογία, δηλαδή η Σπάρτα. Καμία ιδεολογία. Είναι ρωσόφωνοι κάτοικοι της περιοχής, πολιτοφύλακες, δημιούργησαν μια ομάδα εθελοντική, η οποία αποτελεί και μία από τις ομάδες που προωθείται προς τη Μαριούπολη. Κάτι θες να πει ο Παντελής, έλα Παντελή. Πολιτοφύλακες, ναι. Λέω ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες εκεί. Τώρα το αν οι μεν παρουσιάζονται ως αγγελούδια και άλλοι ως σατανάδες είναι θέμα και το πώς το βλέπει κανείς, έτσι. Να πούμε ότι θα εμπλεκούν σε λίγο και οι τύποι από τη Συρία. Ναι. Έχουν εμπλακεί οι Βάγνερ, έτσι. Έχουν εμπλακεί οι Τσετσένοι. Οι Τσετσένοι τι δουλειά είχαν εκεί τώρα, ένα θεός ξέρει. Ρώσοι στρατιώτες βλέπουμε... είναι οι Τσετσένοι. Άνοιξε ναι, τη γεωγραφία ναι, ναι, να το δεις, Παντελή. Ναι, ρωσική επαρχία ναι, είναι οι Τσετσένοι. Στρατιώτες είναι και τι στρατιώτες ρωσική είναι. Ρωσική επαρχία είναι, είναι η Τσετσένια. Ναι, εντάξει. Έχουν εμπλακεί πάρα πολύ περίεργοι τύποι εκεί πέρα, έτσι. Να πούμε και για τη Βάγνερ που έχει νεοναζί αρχηγό και ιδρυτή και όλα αυτά και είναι και στο κύκλωμα της όπως αντιστοίχως Παντελή υπάρχουν ακραίοι από την άλλη πλευρά. Εγώ έχω μία απορία και το ξαναλέω. Ναι. Υποτίθεται ότι μέσα στη Μαριούπολη είναι κάποιοι οι οποίοι είναι άτακτοι, είναι περίεργοι, είναι αζόφ, δεν ξέρω μαζόφ, αζόφ. Αυτούς ο ρωσικός στρατός έχει κάνει μέχρι τώρα 2 εβδομάδες για να τους κατακτήσει και έχει ισοπεδώσει την πόλη. Ο μέγιστος, ο μεγάλος ρωσικός λαός, στρατός, δεν μπορεί να πάντως κάνει πρέπει κατά να, πρέπει να δηλαδή εγώ, αν πέσει και σε κάποια σοβαρή χώρα, τι θα γίνει. Εδώ δεν συμφωνώ έτσι. Μαζί σου. Βλέπουμε μία σφαγή, μία ισοπεδώση. Έπρεπε να ισοπεδώσουν περισσότερο δεν για να έχουμε μαζί τους μαζί. Μα την έπρεπε να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Τα βλέπουμε. Το θέμα έπρεπε να μην αφήσουν τίποτα όρθιο για να είναι ευχαριστημένος ο Παντελής. Δεν λέει κανείς αυτό. Δεν λέω αυτό. Την έχουν ισοπεδώσει, λέω. Έτσι κι αλλιώς. Λέω, έχουν ισοπεδώσει. Δεν μπορούν να κάνουν καλά. Όπως καταλαβαίνουμε, αν την είχαν ισοπεδώσει, δεν θα συζητάγαμε τώρα. Δεν θα συζητάγαμε τώρα αν είχε ισοπεδωθεί ότι υπάρχουν έγκλειστοι. Τώρα. Στα ερήπια άλλο τελεία, παιδιά, ένα λεπτό. Και να ξαναπούμε ότι το θέμα είναι να φύγουν οι άμαχοι. Γιατί προπαγάνδα υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Εδώ προέχει να δούμε αν υπάρχει... Είναι αριστερή και δεν είναι αριστερή. Παντελή, ένα λεπτό. Αν υπάρχει έστω και μικρή προοπτική... Θα παρακαλέσω, Άκη, θα παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω όποιος θέλει με επιχειρήματα να αμφισβητήσει κάτι από το ρεπορτάζ μου να το πει. Γιατί παρακολουθώ τη συγκεκριμένη ιστορία του Ουκρανικού εμφυλίου από το 2014. Σωστά. Κάποιοι συνάδελφοι ενεπλάξαν σε αυτή την ιστορία πολύ πρόσφατα. Θα παρακαλέσω λοιπόν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό για το τι γνωρίζει ο καθένας για το ρεπορτάζ του και μετά να κάνουμε συζήτηση. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να σέβεται τον άλλο. Για το αμφισβήτηση του ρεπορτάζ μου δεν ενήχε προσωπική μορφή. Δεν ήταν σε προσωπικό τόνο, Θανάση μου, αυτό που είπε ο Παντελής. Καμία προσωπική κουβέντα για το δικό μου το ρεπορτάζ δεν θα ανεχτώ. Σωστά. Προφανώς. Να προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ οι συνάδελφοι για το τι λένε. Λέω ξεκάθαρα λοιπόν ότι η ομάδα Σπάρτα έχει αριστερή ιδεολογία, γι' αυτό ακριβώς και η συγκεκριμένη περιοχή του Ντονιέτσκ αυτοονομάστηκε Λαϊκή Δημοκρατία, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που τη δημιούργησαν είχαν ακριβώς σοβιετική κουλτούρα. Από εκεί εμπνεύστηκαν, από εκεί δημιουργήθηκαν, ιδρύθηκαν και είναι και μία από τις λογικές τους. Εντελώς αντιφασιστική. Όποιος δεν το γνωρίζει, ας πέψει να διαβάσει. Είναι άλλη συζήτηση. Τώρα, πάντως, καλό είναι γενικά να υπάρχει σεβασμός. Το λένε αυτοί, δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Εσύ μπορεί να το υποστηρίζεις αυτό. Ότι το λένε αυτοί ότι είναι αριστεροί. Στην πράξη φαίνεται ότι δεν είναι. Μπορείς να το αμφισβητήσεις, Παντελή, με επιχειρήματα. Γνωρίζεις κάτι για τη Σπάρτα. Γνωρίζεις ποιος ήταν ο Μοτορόλα, ας πούμε. Αυτό που βλέπω. Παιδιά, μην τσακωθούμε τώρα για το Μοτορόλα. Μα τώρα είναι δυνατόν. Παντελή. Το παρακαλούμε πολύ. Παντελή, Θανάση. Να δούμε που βρισκόμαστε τώρα, παιδιά. Εγώ έχω μια ερώτηση, Παντελή. Εδώ είναι το ερώτημα και να κλείσουμε.